Επιστρέφουμε στον κύριο Γκόγκο. Μας λέγατε, κύριε Γκόγκο, ότι αυτές οι συγκεντρώσεις σε τέτοια μαγαζιά απαγορεύονται κανονικά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Πώς γίνονται λοιπόν για κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι τέτοιο? Σας επαναλαμβάνω ότι το να κυνηγάμε τα καινούργια μέτρα και να λέμε τι άρα θα έρθουν και πόσο θα μειωθούν ακόμα ο κόσμος στα μαγαζιά και πότε θα κοιμούμαστε τα βράδια κλπ. Και να αφήνουμε τέτοια φαινόμενα έξω είναι δηλαδή αντιφατικό τελείως. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αυτά θα σταματήσουν. Είναι τόσο απαράδεκτα πια προφανώς μπροστά στα μάτια μας αυτά. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Στο Άργος υπάρχουν κρούσματα, έρχονται, βλέπουμε. Εμφανίζονται και στην Πάτρα, μεταφέρονται κλπ. Υπάρχει ένα πολύ καλό νοσοκομείο εκεί που δουλεύει και ξέρω πάρα πολύ, πολύ καλά την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι. Δεν μπορεί εκεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Πάτρα, τώρα στα νοσοκομεία σας, τι στοιχεία έχετε με διασωληνωμένους ή με ανθρώπους που νοσηλεύονται κλπ? Ναι, δεν είναι άσχημα τα στοιχεία στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η κάλυψη σε μεθ COVID είναι πολύ χαμηλή, είναι για 10% πάνω, φανταστείτε. Έχουμε δύο διασωληνωμένους. Δύο μάλλον που νοσηλεύονται στην μεθ, δεν είναι διασωληνωμένοι. Τους θανάτους πώς το ερμηνεύετε, κύριε καθηγητά? Ποιο κύριε προφέσορ? Τον αριθμό των θανάτων, τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων. Ναι, ήταν απρόσμενο αυτό πραγματικά, μας εντυπωσίασε όλους. Αλλά αυτό που γίνεται με την νόσο αυτή είναι ότι όσο συσσωρεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας ασθενείς και παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα, οι θάνατοι αυξάνονται. Όσο περισσότερο μένει κανείς σε μια μεθ, τόσο περισσότερο πιθανότητα έχει να πεθάνει. Οι διασωληνωμένοι που έχουν COVID, εάν βγουν γρήγορα, θα σωθούν. Η προσπάθεια είναι να αποσωληνωθούν μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Μετά αρχίζει το πράγμα και μπλέκει. Τι ποσοστό πέφτουν τα καταφέρνει, πέφτουν, κύριε Γκόγκο? Τι ποσοστό καταφέρνει τα να βγει? Καταφέρνει, ναι. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε για την Ελλάδα, γενικώς το ποσοστό είναι γύρω στο 50%, να φανταστείτε, από 40 μέχρι 60%. Στην Ελλάδα τα δεδομένα που έχουμε είναι αρκετά καλά. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε ένα ποσοστό που σε μερικές μονάδες ήταν το 60%. Ο μέσος όρος ήταν γύρω στο 40-50%. Δηλαδή, είχαμε. Θεωρείται καλό αυτό, ικανοποιητικό, Είναι ικανοποιητικό ποσοστό για μονάδες βαρέως πάσχοντες και με COVID που έχουν πολύ βαριές αναπνευστικές ανεπάρκειες. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο παραμένουν στη μονάδα και δεν μπορούν να αποσωληνωθούν σύντομα, τότε δυστυχώς πέφτουν. Αρχίζουν να πιέζονται οι μέθ τώρα, κύριε καθηγητά, εδώ που βρισκόμαστε. Γιατί είχαμε τον Αύγουστο 10 διασωληνωμένους, Σεπτέμβριο 40, 1 Οκτωβρίου 89 και τώρα έχουμε ξεπεράσει πια τους 90. Είναι ανησυχητικός αυτός ο ρυθμός αύξησης? Είναι ανησυχητικός από την άποψη ότι στην Αττική τα προβλήματα είναι λίγο πιο σημαντικά, πιο μεγάλα, γιατί έχουμε μια κάλυψη μεθ COVID που φτάνει σχεδόν πατάει το 70%, ενώ σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από 40%. Άρα το πρόβλημα παραμένει εδώ, γι' αυτό συζητάμε πάντα για την Αττική. Είναι μεγάλη πίεση στην Αττική, αλλά υπάρχει η ελπίδα και μάλλον προσμονή, γιατί θα ανοίξουν αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Του ανοίγματος των 50 νέων κλινών στη Σωτηρία. Έχουμε όμως, κύριε καθηγητά, μια μεγάλη ανάσα. Κάποια νέα μέτρα από σήμερα στην εστίαση. Βγήκε ένας νέος χάρτης για όλη την Ελλάδα που χαρακτηρίζει τις περιοχές ανάλογα πράσινες, κόκκινες, κίτρινες κλπ. Τα μέτρα αυτά πιστεύετε θα αποδώσουν στην εστίαση, είναι ικανά να αποδώσουν? Δεν είναι μόνο τα μέτρα στην εστίαση. Έχετε δει ότι υπάρχει ένα σύμπλοκο μέτρων, ναι, ανάλογα με τη φάση της νόσου. Νομίζω αυτό ήταν ένα βήμα μπροστά, γιατί είναι στάνταρ μέτρα τα οποία εφαρμόζονται παντού και πάντα. Όταν υπάρχει ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο, ή διαφορετικά όπως θέλετε πέστε το, οι δέσμοι μέτρων είναι συγκεκριμένοι. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός των μέτρων, εφόσον. Άλλο κλάδο όμως της οικονομίας δεν αφορά, μόνο την εστίαση αφορά. Ποιο δεν αφορά? Λέω, τα μέτρα που περιγράφουμε είναι ένα πλέγμα μέτρων, αλλά εστιασμένο πάνω σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας είναι. Στην εστίαση, δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι και η χρήση της μάσκας, είναι και στις συγκεντρώσεις, είναι τα θέατρα, το ποσοστό συμμετεχόντων στα σινεμά, στα θέατρα υπάρχει δέσμη μέτρο. Δεν είναι μόνο στην εστίαση. Αλλά στην εστίαση τουλάχιστον έχει σταθεροποιηθεί μια κατάσταση σε σχέση με την ώρα. Δηλαδή, φτάνουμε μέχρι τις 12 και μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι τις 1 σε μερικές περιπτώσεις. Επομένως. Νομίζω το πράγμα ελέγχεται στην εστίαση. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν τόσο άσχημο. Τα τέσσερα άτομα από τα. Ναι, και αυτό ρωτούν πολλοί. Από τη στιγμή που τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα στην εστίαση, για ποιο λόγο παίρνουμε και άλλα μέτρα στην εστίαση? Δηλαδή, περιορίζει το αριθμό των ατόμων, για παράδειγμα, στα τέσσερα άτομα στο τραπέζι ή η πληρότητα κατεβαίνει στο 50%. Παντού παίρνονται μέτρα. Απλά στην εστίαση εύκολα επιτηρούν. Είσαι εκεί και βλέπεις και ο πέστης του μαγαζιού μπορεί να επιτηρήσει, ενώ στις περιοχές που συγκεντρώνονται και λέμε μέχρι 9 άτομα και αν είναι 25 άτομα είναι 50% πρέπει να είναι και η αστυνομία να τα επιτηρεί. Επομένως η διαφορά είναι ότι εκεί υπάρχει έλεγχος και επιτήρηση από τους πέστης. Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο το σημείο.
Πάντως, θα πιστεύετε ότι μέχρι το χειμώνα θα ελεγχθεί η κατάσταση, κύριε καθηγητά, ή θα πάμε με τέτοια νούμερα ή και χειρότερα στο χειμώνα που θα κλειστούμε και μέσα? Τι βλέπετε? Τι να σας πω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ελπίζουμε. Μέτρα να ελαττώσουμε τον αριθμό, να ελαττώσουμε τις παραμέτρους της επιδημιολογικής νόσου και να μπορέσουμε να μπούμε στο χειμώνα με ευκολότερη διαδικασία. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό. Υπάρχει κίνδυνος αύξησης των κρουσμάτων, αλλά μέχρι τώρα η σταθεροποίηση που υπάρχει δίνει κάποια έναν αέρα αισιοδοξίας ότι έχουμε καταφέρει και κρατηθήκαμε σε αυτό το επίπεδο, ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Από το κόκκινο η Αττική απέχει πολύ, κύριε Γόγο? Απέχει αρκετά. Απέχει, αν δείτε τις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη μας, που είναι ο αριθμός των νοσούντων, το εκατοστιαίο ποσοστό των τεστ για να εκτιμήσουμε το κόκκινο, και ο αριθμός των διασωληνωμένων, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Είμαστε σχετικά κοντά στον αριθμό διασωληνωμένων. Ελπίζω να ανοίξουν οι νέες μονάδες COVID και να μπορέσουμε έτσι να ελέγξουμε και αυτή την παράμετρο. Μιας και το λέτε, έχουμε, επειδή μας το ρωτούν αρκετοί φίλοι, με αφορμή την κατάσταση της μονάδας συστατικής θεραπείας, μπορεί να δούμε να αναβάλλονται ενδεχομένως και τακτικά χειρουργεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς με COVID, κύριε Γόγο? Η προσπάθεια που κάνουμε στιγμή και η επιθυμία μας είναι να λειτουργήσει το σύστημα υγείας παράλληλα και για το COVID και για το non-COVID, να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε το χειμώνα. Και μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα χειρουργεία λειτουργούν πλήρως σχεδόν. Εάν βέβαια προκύψουν και άλλα προβλήματα και χρειαστεί να δημιουργηθούν κρεβάτια καινούργια ή να επιστρατευτούν συνάδελφοι γιατροί από άλλες ειδικότητες και στην εντατικολογία, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά η προσπάθεια μας θα είναι μέχρι τέλος να κρατήσουμε τη λειτουργία των νοσοκομείων σε COVID και non-COVID διαδικασίες, ώστε να βγάλουμε καθαρά τη νέα περίοδο. Το ζήτημα, κύριε καθηγητά, των φαρμάκων και του εμβολίου, πού βρισκόμαστε? Γιατί διαβάζουμε και τον Πρωθυπουργό σε μια συνέντευξή του στα Νέα να λέει ότι γύρω στο Δεκέμβριο με Ιανουάριο θα έχουμε το εμβόλιο, αν όλα πάνε καλά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις μελέτες που υπάρχουν. Τι λέτε εσείς? Έχουμε καλά νέα γενικά σε αυτά τα θέματα. Στο θέμα της θεραπείας έχουμε το καλό νέο των μονοκλωνικών αντισωμάτων, το οποίο έφτασε να το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό πήρε και ο Τραμπ. Για να τα ακούσουμε. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Είναι πολύ καλή δουλειά αυτή που γίνεται με τα μονοκλωνικά. Προσθέτει πάρα πολύ στην επιβίωση, ειδικά στις πρώτες ώρες χρησιμοποίησης, γιατί δεσμεύει τον ιό, τη δράση του στα κύτταρα και επομένως η τοξικότητα. Έχει πρόσβαση η χώρα σε αυτό το προϊόν? Γιατί αυτό είναι ενέσιμο από ό,τι μαθαίνω και είναι θέμα νοσοκομείων. Δηλαδή έχουμε εμείς πρόσβαση να ζητήσουμε κάποιες ποσότητες? Υπάρχουν από την εταιρεία? Αυτή τη στιγμή, κύριε Πορτοσάλτε, αυτό είναι κλινική μελέτη. Δεν έχει πάρει έγκριση για να χρησιμοποιηθεί. Όσοι συμμετέχουν σε κέντρα, συμμετέχουν στην κλινική αυτή μελέτη, μπαίνουν οι ασθενείς στη μελέτη και προχωράνε. Και ο Τραμπ, καλά, πιθανότατα τα πήρε, ξέρετε, για λόγους ειδικούς, ή ίσως μπήκε και αυτό στη μελέτη. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο που είναι μέσα στη μελέτη, εξ όσων γνωρίζω, των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Επειδή όμως η αποτελεσματικότητά του είναι πάρα πολύ καλή, πιθανότατα θα την κλείσουν γρήγορα τη μελέτη αυτή και θα δώσουν την άδεια έγκρισης για τα μονοκλωνικά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολη η παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων. Δεν μπορεί να διατεθούν πάρα πολλά στην αγορά. Χρειάζεται ειδική διαδικασία για την παραγωγή τους, είναι και ακριβά. Επομένως, η διάθεσή τους γενικά στο κοινό θα καθυστερήσει κάπως, νομίζω. Υπάρχουν βέβαια και τα υπόλοιπα. Υπάρχει ρεμτεσιβίρ, η δεξαμεθαζόνη. Για τα εμβόλια, τα νέα φαίνεται να είναι καλά. Δηλαδή, εξ όσων ακούμε και off the record, φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά. Έχουν και ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσα στο χρόνο που. Για ποια εμβόλια μιλάτε τώρα, για συγκεκριμένες εταιρείες, για ποια? Ένα, δύο, τρία, πόσα? Είναι τρεις πλατφόρμες που αυτή τη στιγμή φαίνεται που δουλεύουν. Είναι και πολύ καλές πλατφόρμες αυτές και με διαφορετικό τρόπο δράσης, δηλαδή γίνεται και μέσα του mRNA, δηλαδή της εισόδου γενετικού υλικού μέσα στα κύτταρα που προκαλούν ανοσία, και μέσω εισαγωγής αντιγόνων τα οποία προκαλούν την ανοσία και εξασθενημένου ιού. Είναι τρεις διαφορετικές πλατφόρμες οι οποίες παράλληλα φαίνεται ότι πηγαίνουν σε μελέτες και έχουν και... Πότε πιστεύετε, αν μπορείτε να τολμήσετε μία εκτίμηση, κύριε Γόγο, ότι θα αρχίσει να εμβολιάζεται σταδιακά ο πληθυσμός στη χώρα μας? Η αίσθησή μου είναι ότι θα αρχίσει να γίνεται αυτό από τις αρχές του 2021 για τις ευαίσθητες ομάδες. Πιστεύω δηλαδή ότι ο αριθμός των εμβολίων, των δόσεων που θα υπάρχουν, θα είναι ικανές να καλύψουν τον ευαίσθητο πληθυσμό, αλλά για τη γενίκευση της διαδικασίας του εμβολιασμού θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Δεν γίνεται εύκολα να το δώσουμε σε πολύ μεγάλες, τεράστιες δόσεις. Ελάρη, θες να ρωτήσεις κάτι? Και σε συνδυασμό, δηλαδή αρχές του χρόνου μπορεί να προχωρήσει σε παραγωγή η εταιρεία, η Regeneron?
Μαζί με τη Ρώστη, δηλαδή να υπάρξουν ποσότητες, τι λέτε. Σωμάτων, λέτε, ναι, υπάρχει, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή μονοκλωνικών μέσα στην αρχή του, στις αρχές του 2021, σίγουρα. Πιστεύω μέχρι τότε όμως να έχει τελειώσει η κλινική μελέτη, να έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματά της και να πάρει την έγκριση. Νομίζω θα πάει γρήγορα αυτό με τα μονοκλωνικά, αρκεί να βρεθεί η διαδικασία της μεγάλης παραγωγής, μεγάλου αριθμού, γιατί το έχουν ανάγκη πολύ άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που δίνεται σε προχωρημένη νόσο, πρέπει να δίνεται εγκαίρος. Να είναι στην αρχή. Είναι μεγάλος αριθμός ασθενών που θα το χρειαστούν. Γεια σας κύριε Γωγό, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια.